Να έρθουμε τώρα στις καταγγελίες για σεξουαλική βία στον καλλιτεχνικό χώρο. Σοκάρει η καταγγελία της Κατερίνας Τανίση στον Α για απόπειρα βιασμού σε βάρος της. Η μαρτυρία της Κατερίνας Τανίση στον Αλφα σοκάρει. Στα 15 της, στο ξεκίνημα της μεγάλης καριέρας της, Έλληνες επιχειρηματίες στη Γερμανία αποπειράθηκαν να την βιάσουν. Τα περισσότερα αυτά τα έχω περάσει στη Γερμανία ως έφηβη, στα 15 μου χρόνια. Μιλάμε απόπειρας βιασμού. Μέσα στο μαγαζί, περισσότερα επιχειρηματίες. Αυτοί δεν έχουν μέσα τους αισθήματα, παλεύεις εκείνη τη στιγμή. Δίπλα μας ήταν κάποιοι άνθρωποι. Με άκουγαν, φοβόντουσαν αυτοί και έτσι ξέφυγα. Κάποιοι στη νύχτα είναι άρρωστοι, καταγγέλει η δημοφιλής τραγουδίστρια. Είναι και κάποιοι που είναι άρρωστοι, έχουν τα βίτσια τους. Μόνο έτσι μπορούν να βρουν γυναίκα. Τι να πω. Άλλο είναι το φλερτ και άλλο είναι να θέλει να σε βιάσει, ας πούμε. Να σε σέρνει από τα μαλλιά, να σου κλείσει τις πόρτες. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, βίωσε, όπως μας λέει, πόλεμο από δημοφιλή στο χώρο μαέστρο, επειδή δεν ήταν συνεργάσιμη. Από τη στιγμή που σε φλερτάρει στενά και σε ενοχλεί και με τηλέφωνα και σε περιμένει και εσύ δεν ανταποκρίνεσαι, αρχίζει ένας πόλεμος μετά. Δεν θα πάρεις τη θέση που σου αξίζει. Σου κόβει τον δρόμο, να θέλει να παραπιάσεις δουλειά κάπου και να μην σε αφήνει και μαέστρος. Οι γυναίκες ηθοποιοί είναι τελείως απροστάτευτες, δηλώνει εξοργισμένη η ηθοποιός Έλενα Τζόρτζη και περιγράφει στον Αλφα την απόπειρα βιασμού που βίωσε. Πώς θα αποδείξω εγώ ότι με είχε κλειδώσει κάποιος μέσα σε ένα δωμάτιο και προσπαθούσε να με βιάσει? Γιατί δεν ήξερα, όπως μου είπε, πώς γίνονται οι καριέρες. Θα το ανεχτώ, έφυγα και με απέλησε. Εκτός από σεξουαλική παρενόχληση και εργασιακό εκφοβισμό, κάποιοι επιχειρηματίες φτάνουν στα όρια της μαστροπίας, αποκαλύπτει στον Αλφα η δημοφιλής τραγουδίστρια Σάγια. Όταν πρώτο ξεκίνησα, έπαθα το πρώτο μου σοκ από επιχειρηματία, ο οποίος ήθελε να μας βγάλει να κάνουμε κανονικότητα κονσυμασιών. Κάθε βράδυ γινόταν και ένα meeting, λέγοντας ότι είστε απαράδεκτοι, δεν βοηθάτε την επιχείρηση και πρέπει να κάθεστε με τους πελάτες, να βγαίνετε μαζί τους και για ένα φαγητό, δεν είναι κακό. Να αλλάξουμε και τα τηλέφωνά μας για να φέρουμε κόσμο στο μαγαζί. Από την οποία δουλειά εγώ έφυγα. Σεξουαλική παρενόχληση και εκβιαστικές για την καριέρα της πίεσης έχει δεχθεί και από μάνατζερ. Ένα έχω ρωτήσει και μάνατζερ, όπου έπρεπε να καταλάβω ότι θέλει κάτι παραπάνω από μένα για να κάνει όλα αυτά τα πράγματα για μένα. Δεν είσαι καθόλου έξυπνη, που θα είμαστε λέει σχέση και εγώ θα κάνω τα πάντα για σένα και ξέρω τόσο.